Γεια χαρά σε όλους. Θοδωρής Ζέρας εδώ, μαχητικαθαρας.gr. Γιτάρα ερωτήσεις, επεισόδιο νούμερο 22. Πάλι εδώ, με δύο επεισόδια την εβδομάδα, γιατί εσείς το ζητήσατε εμέσως, είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας. Οπότε για να μπορέσω να προλάβω να τις απαντώ σε ένα εύλογο διάστημα, πρέπει αναγκαστικά να κάνω δύο επεισόδια, Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα στις 6 ώρα. Όποιος θέλει να απαντηθεί η ερώτησή του, γράφει ακριβώς από κάτω και χωρίς καμία λογοκρισία, παίρνω την ερώτηση, τη βάζω στο σωστό φάκελο με σειρά προτεραιότητας, χρονολογική και θα απαντηθεί στα επόμενα επεισόδια χωρίς φόβο και πάθος και με πολύ ειλικρίνεια. Πάμε λοιπόν και στο σημερινό μας επεισόδιο, νούμερο 22. Πάμε να δούμε την πρώτη μας ερώτηση. Ποια η γνώμη σου για τον Μάρτι Φρίντμαν? Προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου και θεωρώ το solo του Tornado of Souls ένα από τα καλύτερα solo στο metal, αν όχι το καλύτερο. Συνέχισε την καταπληκτική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάρτι Φρίντμαν είναι μεγάλος κιθαρίστας, είναι καταπληκτικός. Τον έχω δει live μία φορά με τους Megadeth στη Ριζούπολη το 1997, αν δεν κάνω λάθος, στο τότε λεγόταν Rock of Gods. Ήταν ουσιαστικά το δεύτερο rock wave στη σειρά που γινόταν. Το πρώτο είχε γίνει το 96 στον Πειραιά κάτω στο λιμάνι, στην Προβλήτα. Το 97 έγινε εδώ στη Ριζούπολη. Θυμάμαι είχε Bruce Dickinson, Creep, του Lombardo το Group, Roddy Christ κλπ. Και παίζανε και οι Megadeth. Πολύ σπουδαία μπάντα. Η Megadeth και το καλύτερο του line-up κατά τη γνώμη μου και την καλύτερη δισκογραφία του την κάνανε εκείνη την εποχή με τον Marty Friedman. Ίσως και λόγω Marty Friedman. Πολύ σπουδαίος. Μ' αρέσει γιατί συνδυάζει την τεχνική, συνδυάζει το συνέστημα και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Οι περισσότεροι shredders το χάνουν κάποια στιγμή με την τεχνική τους και χάνει τη ισορροπία. Αυτός ακούς τα solo του και έχουν το σωστό, τη σωστή ισορροπία. Τεχνική, συνέστημα, σωστή νότα στη σωστή στιγμή. Υποθέτω πως γνωρίζει μουσική ο άνθρωπος και αυτά δεν τα κάνει μόνο από ταλέντο, αλλά κάθεται να λέει τι θα παίξει, πώς θα το παίξει κλπ. Οπότε είναι πολύ σπουδαίος. Επίσης και η ισχυρογραφία ότι είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα τα προσωπικά μας είναι πολύ τα πρώτα άλμπουμ του, Shrapnel Records εποχή, τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90. Και αυτά νομίζω πως ήταν και το διαβατήριό του για να πάρει το gig με τους Megadeth και να γίνει ευρέως γνωστός, να κάνει πολλές περιοδίες, να το μάθει ο κόσμος, να βγάλει και αρκετά χρήματα. Και για μένα λέει το Countdown to Extinction είναι το καλύτερο του άλμπουμ, όχι τόσο το προηγούμενο που έχει και το Tornado of Souls. Για μένα είναι το Countdown to Extinction, είναι το πιο όριμο άλμπουμ τους, το πιο μοντέρνο με την καλύτερη παραγωγή, όπως και το Euthanasia είναι καταπληκτικό. Τώρα στην πίση εννοούσα το παλιότερο, που θεωρούν οι άλλοι οι περισσότεροι ότι είναι το Everest τους. Επίσης ο Marty Friedman, πολύ σημαντικό, ζει μόνιμα στην Ιαπωνία, έχει παντρευτεί από ό,τι γνωρίζω Ιαπωνέζα, οπότε έχει εντρυφήσει και στην κουλτούρα των Ιαπώνων και στην Άπω Ανατολή και αυτό φαίνεται και στο παίξιμό του. Άμα δείτε, άμα ακούσετε τα προσωπικά του άλμπουμ τα τελευταία, έχει εμφανείς επιρροές από Άπω Ανατολή. Τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πεντατονικές, Κουμόι, Χιρατζόσι, Πελόγκ, όλες αυτές τις εξωτικές πεντατονικές κλίμακες. Και γενικά, άμα δείτε, έχω δει και κάποια βίντεο στα οποία εμφανίζεται σε ιαπωνική τηλεόραση, δηλαδή σε show στην ιαπωνική τηλεόραση και μην γελάστε και έχουν show όπως εμείς εδώ έχουμε τα τηλεπαιχνίδια τροχότης τύχης κλπ. Και το ρουκ ζουκ και τέτοια και έχουν αντίστοιχα με μουσικό περιεχόμενο βγαίνουν κιθαρίστες, παίζουν, τσεκάρετε τα, ένα απλό γκουλάρισμα θα το βρείτε πολύ εύκολα. Για να συνοψίσουμε, πολύ σπουδαίο ο Μάρτι Φρίντμαν, μεγάλη συνεισφορά του σαν επιρροή από τον End of Souls. Δεν γίνεται να είσαι κιθαρίστας και να μην θες να το παίξεις, δεν γίνεται. Δεν γνωρίζω κανένα κιθαρίστα τουλάχιστον στο στυλ που παίζουμε εμείς και μάλλον θα είστε και οι περισσότεροι για να βλέπετε τα βίντεο μου, που να μην έχετε βάλει ένα στόχο ζωής, να πείτε ότι θα παίξω 10 solo στη ζωή μου, ένα από αυτά είναι πολύ πιθανό να είναι και το Tornado of Souls, μιας και τα έχει όλα μέσα. Δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα Θοδωρή και συγχαρητήρια για το κανάλι σου. Θα ήθελες να μας μιλήσεις, μιας και οι περισσότεροι δεν θα γνωρίζουν, για τους Ice Divine και ιδιαίτερα για την περίπτωση της Noise. Ωραίος. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω καν ποιος είσαι, μιας και έχει ένα ψευδώνυμο το η ερώτησή σου. Οι Ice Divine, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτούς. Είναι η πρώτη μου μπάντα, σοβαρή μπάντα που έπαιξα. Όταν λέω σοβαρή, είναι μπάντα με την οποία κάναμε πρόβες, γράψαμε, μπήκαμε στούντιο, κάναμε συναυλίες, κάναμε σοβαρά live. Ήμουνα σε αυτούς από το 94, θυμάμαι και την ημέρα, 5 Νοεμβρίου του 94 ήταν η πρώτη μας συνάντηση και έφυγα, αποχώρησα από την μπάντα τον Σεπτέμβριο του 98, γιατί απλά έφυγα για την Αγγλία για να πάω να σπουδάσω
μουσική, να κάνω περαιτέρω σπουδές. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να αποχωρήσω από την πάντα. Και δυστυχώς για μένα η πάντα αυτή μετά διέλυσε, όχι γιατί έφυγα εγώ, θα γίνονταν αυτό έτσι κι αλλιώς. Να σου πω λίγο πράγματα για αυτούς. Παίζαμε ένα στυλ power metal με λίγο progressive επιρροές. Τότε να σας θυμίσω ότι ήταν μέσα δεκαετίας 90 όπου μεσουρανούσαν οι Dream Theater και αυτό στυλ. Δηλαδή ήταν πολύ της μόδας δύο στυλ τότε. Το power metal σε στυλ Stratovarius και το progressive metal σε στυλ Dream Theater. Οπότε όλοι θέλανε να παίζουν έτσι. Ακόμα δεν είχαν βγει τα πιο μοντέρνα στυλ με 7 χορδές, 8 χορδές κλπ. Αυτά ήταν λίγο μεταγενέστερα προς το τέλος της δεκαετίας του 90. Εμείς λοιπόν παίζαμε κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, και power metal και progressive, είχαμε κάποιες επιρροές. Απαρτίζονταν η μπάντα από πολύ σπουδαίους μουσικούς για την ηλικία τους. Δηλαδή ήταν ένα, ο drummer ο George Παξιμάδης, Γιώργος Παξιμάδης, πολύ σπουδαίος drummer. Εμένα με έχει περάσει πάρα πολύ, ακόμα και τώρα σε αυτά που γράφω, από την άποψη ότι πάντα εγώ όταν έκαναμε πρόβα, καθόμουν δίπλα στον drummer πάντα για να βλέπω πώς παίζει ένας drummer, ένας καλός drummer. Ο τύπος έχει φοβερά πόδια, φοβερά χέρια, μεγάλο ταλέντο. Όταν εγώ πήγα στην πάντα, ακόμα πήγαινε σχολείο αυτός, ήταν μαθητής. Και έπαιζε σαν μήπως, σαν επαγγελματίας, πραγματικά. Και τώρα ο Γιώργος παίζει στο Spitfire. Πολύ σπουδαίο Spitfire. Μετά ήταν ένας ρυθμικός κιθαρίστας, Μαυριδάκης, καταπληκτικός, ο οποίος έπαιζε μόνο ρυθμικά, δεν έπαιζε καθόλου solo, όχι δεν μπορούσε και δεν ήθελε. Και πάντα έπαιζε όλα τα ρυθμικά, είχε καταπληκτικό δεξιχέρι, σαν το John Suffer, έτσι, τέτοιο στυλ, τα-τρα-τα-τρα-τα-τρα κλπ. Ξέρετε το που κάνω στιγμόμενος. Και καλό παιδί και συνεργάσιμος. Πάντα αυτό παίζει όλα τα ρυθμικά. Εγώ παίζω όλα τα solo, οπότε δεν είχαμε τέτοια θέματα. Μετά είχαμε ένα μπασίστα, λεγόταν Γιώργος Καναδός. Μεγάλη προσωπικότητα ο Γιώργος. Ταλαντούχος, ωραίος τύπος. Έπαιζε έτσι ένα μπασοκύθαρο στυλ, σαν του Steve Harris. Δηλαδή δεν ήταν τόσο ευρηματικός στις μελωδικές του γραμμές, αλλά ακολούθησε τέλεια μπότα μπάσο, μπότα ταμπούρο και ρυθμικές. Τα ακολούθησε τέλεια. Είχε πολύ καλό δεξιχέρι και καλή τεχνική. Είχαμε ένα πολύ ωραίο πληκτρά, ο οποίος δεν ήταν τόσο βιρτουόζος να παίζει solo και αυτά, αλλά έβαζε ωραίες πλάτες και λοιπά. Τι αλλιώς η μουσική του Νάζι Διβάνι δεν είχαμε solo πληκτρά μέσα. Νικόλας Νίτης λεγόταν. Πολύ καλός και με αυτό είμαστε και ακόμα κάνουμε παρέα, είμαστε φίλοι. Και είχαμε και ένα πολύ ωραίο τραγουδιστή, Στάθης Καλεντέρης, μεγάλη προσωπικότητα ο Στάθης. Είναι αυτός που τα κάνει όλα για την πάντα. Αυτός έτρεχε για όλα, έτρεχε στα περιοδικά, έτρεχε στις εταιρείες, έτρεχε μην κάνουν τίποτα οι υπόλοιποι. Είμαστε λίγο κοπρόσκελα. Αυτός τα κάνει όλα, έτρεχε. Ίσως το έκανε και για να προωθήσει τη δική του φιλοδοξία, ίσως, αλλά καλό ήταν αυτό. Είχαμε κάποιον να τρέχει λοιπόν για να τα κάνει όλα. Η μπάντα λοιπόν αυτή δεν βγάλαμε ποτέ ολοκληρωμένο άλμπουμ. Δεν προλάβαμε. Βγάλαμε ένα demo, το οποίο τότε το demo ήταν μεγάλη υπόθεση για να βγάλει. Είχε βγει demo του μήνα στο Metal Hammer. Θεωρείται μεγάλη τιμή αυτή, μιας και το Metal Hammer τότε, δεκαετία 90, είχε τρομακτική δύναμη. Όχι πως και τώρα δεν έχει, αλλά τότε είχε πολύ μεγάλη δύναμη το Metal Hammer. Δηλαδή, σου έκανε το Metal Hammer καλή κριτική, θα σε διάβαζε όλη η Ελλάδα, θα σε μάθαινε σε μία νύχτα. Επίσης, με το Metal Hammer είχαμε και ένα άλλο θετικό. Τότε το Metal Hammer μέσα δεκαετία 90, 95, 96, 97, κυκλοφορούσε αυτά τα CD, συλλογές. Hammer Holocaust 1, 2, 3. Για να μπει σε αυτή τη συλλογή, φανταστείτε ότι τότε το Metal Hammer είχε τειράζ. Κυκλοφορία 40 με 50.000 φύλλα το μήνα. Εξωφρενικό νούμερο. Τώρα αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή που λέγεται 40.000 περιοδικά σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Λοιπόν είχε βγάλει αυτό το Hammer Holocaust, το CD το νούμερο 2, στο οποίο στέλνανε δεκάδες μπάντες, κομμάτι τους, και παρακαλάγανε να μπουν μέσα σε αυτό το CD, γιατί αυτό το CD θα κυκλοφορούσε και θα το ακούγε όλη η Ελλάδα. Και εμείς ήμασταν παντελώς άγνωστοι για Ice Divan, στείλαμε ένα κομμάτι, το ομώνυμο το Ice Divan, και προς μεγάλη μας έλλειψη, γιατί ήμασταν παντελώς άγνωστοι, δεν είχαμε ακόμα κυκλοφορήσει τίποτα, μας βάλανε σε αυτή τη συλλογή. Οπότε γίναμε γνωστοί, το βάζω εισαγωγικά, εν μία νυχτή. Μιας και το CD αυτό κυκλοφόρησε σε, σας λέω, τρομακτικά νούμερα, 40, 45, 50 χιλιάδες τυράζ, που σημαίνει ότι θα σε έχω γιοστικά όλη η Ελλάδα που ασχολείται με το metal. Με αυτή την πάντα κάναμε λοιπόν αρκετά live και κάποια στιγμή μας έκατσε. Και το λέω μας έκατσε γιατί εγώ το πίστευα ότι θα γίνει. Ο Στάθης συγκεκριμένα που έτρεχε για την πάντα, έστειλε, πρέπει να έχει στείλει πάνω από 150 κασέτες, γιατί τότε ήταν κασέτες, δεν υπήρχε ακόμα CD κλπ. Σε όποια δισκογραφική εταιρεία υπήρχε. Μιλάμε για ταχυδρομείο, έτσι. Όχι όπως τώρα που στείλει το email και. Ταχυδρομείο, μιλάμε για έξοδα, μιλάμε για. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πήγε ο Στάθης, έστειλε παντού. Παντού, σε όλες τις εταιρείες. Απάντησε κάποιες εταιρείες, μικρές εταιρείες σχετικά, που και πάλι ήταν τιμητικό για μας. Αλλά τότε απάντησε και η μεγάλη Noise. Η Noise ήταν τότε η νούμερο 1 εταιρεία metal στη Γερμανία. Όπως είναι τώρα η Nuclear Blast. Τότε ήταν η Noise. Μεγάλες κυκλοφορίες, μεγάλες μπάντες κλπ.
Κάιν Χάνσεν. Γκουγκλάρετε να δείτε τι έχει κυκλοφορήσει. Όντω μα προσέγγισαν, βρεθήκαμε με αυτού. Μα υπογράψαν, υπογράψαν κανονικά συμβόλαια. Δηλαδή, εγώ υπόγραψα ένα συμβόλαιο κάποια στιγμή που βρεθήκαμε. Noise Records κανονικά. Επαγγελματικό συμβόλαιο κανονικά. Τώρα έγραψε και το Metal Hammer τότε, ότι ξέρει μεγάλη επιτυχία κλπ. Κλπ. Οι Άιζ Διβάνοι που έγραψαν στην Noise, ήμασταν η πρώτη ελληνική μπάντα που τα υπογράφαμε. Σα ξαναλέω, παγκοσμίω άγνωστοι, δεν είναι, ένα demo είχαμε ουσιαστικά. Προφανώ αυτή κάτι ήταν σε εμά. Ωραία, παίζαμε ωραία μουσική, αλλά από εκεί πέρα τώρα να υπογράψει την Noise είναι κάτι άλλο, έτσι, κάτι διαφορετικό. Επαγγελματικό συμβόλαιο κλπ. Κλπ. Εγώ θα είμαι ειλικρινή για να το διχωρήσω. Εγώ δεν ήμουν στην μπάντα τόσο μέσα στα πράγματα. Εγώ πήγαινα. Έκανα την πρόβα μου και έφευγα. Ούτε είχα πολλές παρέες με τα υπόλοιπα μέλη, ούτε κολλητήλικα κλπ. Όχι ότι δεν ήθελα, δεν είναι ο χαρακτήρας μου και τότε μελετούσα, ασχολούμουν και με άλλα πράγματα, σπούδαζα και κάτι άλλο, σπούδαζα και οικονομικά και δεν είχα και πολύ χρόνο για τέτοια πράγματα. Οπότε, λοιπόν, η μπάντα, ο Στάθης που έτρεχε και τα μέλη, κάποια στιγμή, εμείς τους λέμε στη Noise, τους λέμε ότι ξέρετε κάτι, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Εδώ στην Ελλάδα πα στρατό. Ο στρατός είναι υποχρεωτικός. Αυτοί μας λένε: ναι, μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε, θα το φτιάξουμε εμείς. Τελικά, από ό,τι κατάλαβα, και επίσης φαντάζομαι ότι αυτή θα ήταν η δικαιολογία, κάποια στιγμή μετά από κάποιους μήνες, μας έρχεται ένα email, ένα γράμμα, το οποίο λέει ότι πρέπει να ακυρωθεί το συμβόλαιο, γιατί προέκυψαν κάποιες αλλαγές στρατηγικής της εταιρείας κλπ. Και οπότε θα πρέπει να μας ακυρώσουν. Και εγώ από ό,τι κατάλαβα, ξέρω αν είναι κάτι άλλο που δεν το μάθα ποτέ, αυτό συνέβη γιατί πολλοί αυτοί καταλάβαν ότι ήμασταν όλοι. Κάτω των 22-23 ετών, δεν είχε πάει κανένα στρατό, με μόνο εξαίρεση του τραγουδιστή, το Στάθη, και θα μπορούμε να πάμε. Και μάλιστα τότε ήταν και 2 χρόνια στρατός. Οπότε αυτοί καταλάβαν ότι, σαν επένδυση, γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλη εταιρεία που δεν κάνει τέχνη, κάνει επένδυση έτσι, η εταιρεία πάνω σε σένα. Ρίχνει λεφτά για να πάρει τα λεφτά πίσω επί 10. Καταλάβαν ότι εμείς προφανώς δεν είμαστε αυτό που θέλανε, λόγω αυτών των καταστάσεων, έτσι είναι στην Ελλάδα, και έτσι δυστυχώς μας ακύρωσαν το συμβόλαιο. Να μην κρίνω εγώ. Προσωπικά δεν στεναχωρήθηκα και ιδιαίτερα, μιας και ασκούμενος με το heavy metal στην πράξη πλέον, δηλαδή βλέποντας πως γίνονται τα live, πως γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, είχα λίγο ξενερώσει, είχα δει ότι αυτό το πράγμα δεν πάει πολύ μακριά, επαγγελματικά πάντα μιλάω, ακόμα και αν ήσουν στην Noise, οπότε είχα πάρει την αφόρση ότι κάποια στιγμή θα αποχωρούσα για να ασχοληθώ με τη διδασκαλία, μιας και άμα ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα μακροπρόθεσμα για να μπορώ να ζω πολλά χρόνια κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Ο μόνος τρόπος θα ήταν διδάσκοντας μουσική. Και απλά παίζοντας μουσική παράλληλα, απλά για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Αλλά κυρίως θα ήταν διδασκαλία. Οπότε δεν είχα επενδύσει πολύ συναισθηματικά και σε χρόνο σε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν πολύ στεναχωρήθηκα, να είμαι ειλικρινής. Αν και ήταν λίγο λυπηρό το γεγονός. Και θα σας πω και όσον αφορά τη Noise τώρα που υπογράψαμε, να καταλάβετε τι δύναμη είχε αυτή η εταιρεία. Με το που υπογράψαμε, να πω, Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Θα ερχόντουσαν μετά για live στην Αθήνα η Iced Earth, Νοέμβριο του 1997. Εννοείται ότι έπεσαν 2 τηλεφωνάκια, μπαμ μπαμ μπαμ, και θα παίζαμε support, η παγκοσμίως άγνωστη Ice Divine, που απλά είχαμε υπογράψει μόλις τη Noise, θα παίζαμε support στους Iced Earth. Η Iced Earth ήταν στα πολύ πάνω τους, έτσι, πολύ high profile band Iced Earth, πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα, κανονίστηκε το support. Παίξαμε σε απόλυτο size dirt. Σα έχω βγάλει τώρα και κάποια βίντεο για να μην δείτε ότι σα λέω και παπατζηλίκια. Yeah.
Παίξαμε σε αυτό το Size Dirt λοιπόν. Ήταν το μεγαλύτερο live που έχω δώσει εγώ προσωπικά στη ζωή μου. Από κάτω η αντιμετώπιση του κοινού ήταν καταπληκτική. Όλοι ξέρανε το κομμάτι μας από το Ice Divine λόγω του Metal Hammer που είχε βγει ένα χρόνο πριν. Για να καταλάβετε πόσο δύναμη είχε το Metal Hammer τότε και αυτό το CD που κυκλοφορούσε και πόσο βοήθησε το Metal Hammer με αυτή την λογική και με αυτή την κίνηση τις ελληνικές μπάντες. Κάναμε αυτό το live και το κοινό μας χειροκρότησε, φωνάζανε. Ήταν καταπληκτική εμπειρία, μέσα και ήταν τίγκα. Ήταν sold out πολλές μέρες πριν. Και ήταν μια φοβερή εμπειρία να παίζει με τους Size Dearth σε ένα τίγκα sold out Ρόδων. Πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό. Αυτά είναι οι Ice Divine στις γενικές γραμμές. Δεν έχω ποστάρει ποτέ τίποτα στο παρελθόν και ούτε θα το έκανα. Απλά τώρα, όχι για κανένα λόγο, απλά είναι παρελθόν και τελείωσε. Αφού με ρώτησες, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτή λοιπόν είναι η Ice Divine. Τσεκάρετε τους, δεν θα βρείτε και πολλά στο ίντερνετ, μιας και είναι πολλά τα χρόνια. Μιλάμε τώρα για μέσα δεκαετίας 90, πάμε για 25 χρόνια πίσω. Εγώ ήμουν τότε αμού στα κοπεδάκι. Θα δείτε και τις φωτογραφίες που ανεβάζω καθώς μιλάω και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αυτή λοιπόν είναι η Ice Divine. Τρίτη ερώτηση. Θοδωρή, ευχαριστούμε για το βίντεο. Είναι τέλειο. Μια ερώτηση που ίσως μπορείς να απαντήσεις στο G ερωτήσεις που το βλέπω λοιπόν. Όταν σε βλέπω να παίζεις, μοιάζεις πολύ ήρεμος και χαλαρός. Εγώ πολλές φορές όταν παίζω κιθάρα είμαι πολύ σφιγμένος. Ίσως όταν παίζω κάτι που θεωρώ δύσκολο, κάτι που με κάνει να μην παίζω σωστά και να κουράζομαι σχετικά γρήγορα και σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο, μιας και είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Είναι θέμα εμπειρίας ή μπορώ να κάνω κάτι για να το βελτιώσω? Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, όντως δείχνω πολύ ήρεμος και πολύ χαλαρός και καθόλου σφιγμένος για ένα πολύ πολύ απλό λόγο. Αυτά που δείχνω στα βίντεο τα έχω παίξει χιλιάδες εκατομμύρια φορές. Πρέπει να καταλάβετε κάτι όσον αφορά τα βίντεο στο YouTube. Όταν εγώ βγω να παίξω κάτι και ο καθένας που θα βγει να παίξει κάτι, αυτό που θα δείτε εσείς είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό που θα αφήσω εγώ να φανεί πάνω από τη θάλασσα. Από κάτω, και αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι το 1%, από κάτω υπάρχει ένα 99% που είναι η εξάσκηση που έχω κάνει. Πολλά χρόνια. Έχω παίζω κιθάρα από το 1990. Παίζω 31 χρόνια. Αυτά που σας δείχνω, που δείχνω στα βίντεο μου, είναι αυτά που ξέρω να παίζω. Ποτέ δεν θα κάτσω να δείξω κάτι που δεν ξέρω και το οποίο το έχω εξασκήσει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες ώρες, πολλές ώρες εξάσκησης. Οπότε όταν βλέπεις να παίζω κάτι εξωφρενικά γρήγορο, πολύ άνετα, είναι γιατί πολύ απλά το έχω εξασκήσει πάρα πολύ. Ούτε είμαι πιο έξυπνος από σένα, ούτε πιο ταλαντούχος, ούτε τίποτα. Απλά έχω παίξει τόσες πολλές φορές αυτό το πράγμα, το οποίο με κάνει να είμαι πολύ άνετος. Και φαντάζομαι ότι όταν εγώ να παίξω π.χ. κάτι στο 200, για να δείχνω άνετος, σημαίνει ότι μπορώ να το παίξω τουλάχιστον στο 250. Σου λέω ένα με νούμερα να μιλήσω για να καταλάβετε τη διαφορά. Τουλάχιστον στο 250, για να μπορώ μετά να βγω στο 200 και να είμαι άνετος. Ή αν θέλω να παίξω κάτι στο 100 και είναι δύσκολο, θα πρέπει τουλάχιστον να το παίξω στο 140-150, δηλαδή 30-40-50% πάνω, ώστε να το τέμπο, για να μπορώ μετά να είμαι άνετος. Φανταστείτε, πας στο γυμναστήριο και
θες να πας να σηκώσεις 100 κιλά με άνεση. Άρα πρέπει να μπορείς να σηκώσεις 120-130 κιλά σε μπόλικες επαναλήψεις. Θα λέω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Για να μπορείς να είσαι μετά στα 100 άνετος, ακόμα και στη χειρότερη σου μέρα. Οπότε δεν έχει να κάνει αυτό με, ούτε με ψυχολογικά, ούτε με τίποτα. Ότι με ζένει, ότι τίποτα. Καθαρά εξάσκηση. Και σας το λέω πολύ απλά. Ούτε ταλέντο, ούτε τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, στα ταλέντα κλπ. Το έχω αναλύσει και σε άλλο βίντεο μου. Δεν πιστεύω. Είναι μόνο εξάσκηση καθαρά. Ειδικά το στυλ που παίζω εγώ. Και εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι για να ταλαντούχο. Απλά δουλεύω σκληρά. Πολλές ώρες. Χιλιάδες ώρες. Ακόμα και τώρα είμαι 46 ετών. Παίζω 31 χρόνια. Και από τα 15 μου δηλαδή. Και δεν υπάρχει μέρα να μην παίξω 1-2 ώρες. Δεν σου λέω να κάτσω να μελετήσω, αλλά έστω να κάτσω να εξασκήσω κάποιες βασικές ασκήσεις για να έχω τα δάχτυλά μου σε φόρμα. Γιατί το στυλ που παίζω έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις. Το συγκεκριμένο στυλ αυτό, είτε αρέσει κάποιον, δεν αρέσει. Αυτό είναι και πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα με τα δάχτυλά μου. Οπότε αυτά πρέπει να είναι πάντα σε φόρμα. Αν το αφήσω για ένα μήνα, έχω πάθει ζημιά. Και θα πρέπει να κάτσω από την αρχή να το χτίσω ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι είναι ακριβώς και όχι μόνο για μένα, πιστεύω και τους περισσότερους. Και μην τρώτε το παραμύθι για ταλέντα και ότι ο άλλος έχει έφεση στην ταχύτητα κλπ. Ή στην τεχνική. Αυτά δεν υπάρχουν. Όλα είναι σκληρή εξάσκηση. Και δεν είναι ντροπή κάποιο να το παραδέχεται. Θα σα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Φανταστείτε αυτού που όταν γίνονται πανελλαδικέ, στο τέλο, εκεί γύρω στον Αύγουστο, που γίνονται αποτελέσματα, και δείχνει ένα που λέει ο πρώτο των πρώτων πέρασε με 19,9999 πόντου ιατρική Αθηνών. Και λέει, του λέει η δημοσιογράφο, πε μου στο μυστικό σου για την επιτυχία που βγήκε πρώτο των πρώτων. Και λέει αυτό, προσέξτε τώρα, οι περισσότεροι το λένε αυτό. Λέει, α, τίποτα λέει. Ήμουνα, λέει, προσεκτικό με συντάξει το παράδειγμα το μάθημα και έκανα, λέει, μελέταγα λίγε ώρε. Πήγα και πενταήμερη, έβγαινα και με του φίλου μου, έκανα και αυτό, έκανα και το άλλο και το άλλο. Απλά έκανα συστηματική μελέτη. Μπούρδε. Αυτά είναι ψέματα. Βγει και πε την αλήθεια, ότι διάβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα χρόνο. Δεν είναι ντροπή. Τιμή σου είναι. Και ότι τα κατάφερα, έβαλα το στόμα και το πέτυχα. Εγώ λοιπόν ανήκω σε αυτού. Οι συγκεκριμένες εποχές έβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μιλάω για τεχνική, για μελέτη, για τα πάντα. Γιατί πολύ απλά είχα ένα στόχο και αυτό μου άρεσε. Οπότε είμαι χαλαρός και όχι σφιγμένος, γιατί πολύ απλά αυτό το έχω παίξει χιλιάδες φορές. Και μπορούμε να τα παίζω και κοιτώντας ταυτόχρονα Liverpool στη μία οθόνη και Παναθηναϊκό Ευρωλίγκα στην άλλη οθόνη. Να λέω και τα δείγματα να παρακολουθώ και να παίζω και να κάνω και τις ασκήσεις μου. Σε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Έτσι. Οπότε χιλιάδες φορές, χιλιάδες ώρες εξάσκησης. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Οπότε, κάνε και εσύ το ίδιο μελέτα. Δεν χρειάζεται να παίξεις πολύ γρήγορα. Παίξε όσο σου χρειάζεται, όσο θέλεις, για να μπορείς να είσαι άνετος, ακόμα και στη χειρότερη μέρα σου, όταν βγεις να παίξεις κάπου και να εκτεθείς δημόσια, να μπορείς να έχεις ένα στάνταρ ποιότητας στο παίξιμό σου. Ό,τι και αν είναι αυτό. Τέταρτη και τελευταία. Το Μάιο του 20, στα 48 μου, και λόγω κλεισούρας από τον κορονοϊό, έβγαλα την ηλεκτρική μου κιθάρα και χωρίς ενισχυτή έκατσα στον καναπέ και άρχισα να γρατζουνώ τα 4 ακόρντα και 5 ρυφάκια που όλοι παίζουν στην αρχή. Σε 3 μήνες αγόρασα μια ηλεκτροακουστική και από τότε έφτασα να παίζω πάνω από 50 τραγούδια διαφόρων ειδών. Πάντα προσπαθώντας να παίξω κιθάρα συνοδείας και τραγουδώντας έχοντας μια πολύ κακή χρειά φωνής. Ό,τι έμαθα το έμαθα από το ίντερνετ βλέποντας και διαβάζοντας. Έχω γράψει και 5 τραγούδια μουσική και στίχους και το απολαμβάνω καθημερινά. Όμως νομίζω πως έχω στακάρει πλέον και παίζω συνέχεια τα ίδια. Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο είναι αν πάω σε δάσκαλο να προσαρμοστώ και να μην βαρεθώ ή να απελπιστώ από το πρακτικό μου επίπεδο. Καταρχάς, συγχαρητήρια που στα 48 σου, που είσαι πολύ νέος κιόλας, αποφάσισες να ξαναβάλεις την κιθάρα από τον τουλάπι και να ασχοληθείς. Η κιθάρα, το έχω πει και πολλές φορές, είναι ένα πολύ υγιές χόμπι, είναι δημιουργικό, εξασκεί και το μυαλό, εξασκεί την ψυχή, εξασκεί τα πάντα. Λοιπόν, τώρα, το ότι έχασες και τα έμαθες όλα αυτά μόνος σου, συγχαρητήρια. Και αν νομίζεις ότι αυτό σε προχωράει, συνέχισε το. Αν τώρα μόλις ότι έχεις στακάρει, φαντάζομαι στακάρει εννοείς, έχεις κολλήσει. Έτσι. Σε κάτι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να βρεις τι είναι αυτό που φταίει, δηλαδή τι είναι αυτό που σε κρατάει πίσω. Είναι τεχνικό, είναι θεωρητικό. Φαντάζομαι ότι ένας που έχει συγκεκριμένες θεωρητικές γνώσεις θα μπορούσε να γράψει και συγκεκριμένα πράγματα. Π.χ. θα γράφει συνέχεια μια συγκεκριμένη κλίμακα, ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Ένα συγκεκριμένο ρυθμό κλπ. Κλπ. Ένας που έχει περισσότερες γνώσεις αναγκαστικά έχει μεγαλύτερο εύρος όσον αφορά το τι θα χρησιμοποιήσει. Να μπορεί να γράψει και σε μιξολίδια, να γράψει και σε αρμονική, να γράψει και διάφορα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επίσης, όσον αφορά την τεχνική, όταν έχεις μια συγκεκριμένη τεχνική, θα μπορείς να παίξεις και συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μάθεις και καινούργια πράγματα, θα μπορείς αυτά να τα αντιοχετεύσεις στο παίξιμό σου, στη μουσική σου, στον τρόπο που θα γράψεις τα ρίφ σου κλπ. Οπότε θα σου πρότεινα όντως
αν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα και από θέμα χρόνου, από θέμα χρημάτων και από θέμα περιοχής, να βρεις ένα δάσκαλο αρχικά κοντά στην περιοχή σου για να έχετε face to face επαφή. Να και να ξέρω ότι τα μαθήματα μέσω ίντερνετ δεν είναι για όλους. Ούτε για όλους μαθητές, ούτε για όλους δασκάλους. Κάποιοι θέλουν το face to face, όπως και κάποιοι δάσκαλοι θέλουν αυτό. Γιατί η μέθοδος τους είναι τέτοια όπου απαιτεί να βρίσκονται με το μαθητή στο ίδιο δωμάτιο. Πολύ απλά. Οπότε βρες κάποιο δάσκαλο, βρες κάποιο που να ταιριάζει σε αυτό που θες να παίξεις, να δεις στιλιστικά, να σε βολεύουν τα ωράρια, να μπορείς να τον πληρώσεις αφενός και αφετέρου να σε εμπνέει. Δηλαδή να πας αυτόν και να σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα, να αισθάνεσαι ωραία, να μην πηγαίνεις και να βρίζεις, να βλαστημάς και να λες τι είναι αυτός ο μπιπ που πάω και κάνω μάθημα. Να τον γουστάρεις σαν άνθρωπο, σαν καθηγητή, σαν μουσικό για να μπορεί να σε βοηθήσει. Και να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά χρόνια μαζί του μαθήματα, μπορεί να κάνεις συγκεκριμένα μαθήματα, συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, να ζητήσεις συγκεκριμένα πράγματα και αυτός αν είναι σωστός και έμπειρος και τίμιος με τον εαυτό του και με σένα, θα στα δείξει όλα σωστά, με το σωστό χρονοδιάγραμμα και θα είστε και δύο ευχαριστημένοι. Οπότε μην διστάσεις να πας σε ένα δάσκαλο, κάνε όμως καλή έρευνα αγοράς, μιας και το αν επιλέξεις ένα καλό ή κακό δάσκαλο, το κακό σε εισαγωγικά και το καλό, είναι δική σου ευθύνη και όχι του δασκάλου. Εμείς οι μαθητές πάνε στο δάσκαλο και όχι ο δάσκαλος στο μαθητή. Οπότε είναι δική σου ευθύνη να βρεις το σωστό άτομο στη σωστή τιμή για να κάνεις τη δουλειά σωστά. Αυτό είναι βασικά και τίποτα παραπάνω. Καλή επιτυχία. Αυτό που ήταν και το βίντεο για σήμερα. Από τα καλύτερα επεισόδια από αυτά που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Γιατί είπα και για το Size Divine που δεν έχω μιλήσει ποτέ. Ό,τι ερώτηση έχετε, γράφετε από κάτω και θα απαντηθεί στα αμέσως επόμενα βίντεο. Όλες οι απαντήσεις, όλες οι ερωτήσεις λαμβάνονται υπόψη. Κάνω print screen, πετάω την ερώτηση στο φάκελο και μπαίνω σε σειρά ανάλογα με την ημερομηνία που το έχετε ανεβάσει και θα απαντηθούν όλα όπως με το strip το κάνω. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.